Θετικές εξελίξεις σχετικά με τους απόφοιτους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, για τους οποίους εκδόθηκε υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που υπήρξαν μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Η υπουργική απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 22-23, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι γενικών και επαγγελματικών ηλικίων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, της κοινότητας Δερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Ανογείων, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΗ. Προς η κατεύθυνση αυτή, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας είχε προχωρήσει σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, γνωστοποιώντας με κάθε τρόπο την ανάγκη ειδικής μοριοδότησης των μαθητών της Τρίτης Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων γενικών λυκείων αποδίδεται σε ποσοστό 0,93% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις κατηγορίες σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΗ και των ανώτερων πτυχιακών ακαδημιών. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσεων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,64%. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων εσπερινών γενικών λυκείων αποδίδεται ποσοστό 0,66% και για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,36%. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια ρύθμιση η οποία έρχεται να στηρίξει στην πράξη τον αγώνα των υποψήφιων μαθητών του Δήμου και τις οικογένειές τους, οι οποίοι κατάφεραν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να ησυχάσουν τα παιδιά, γιατί είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πολλοί κόσμοι ενδιαφερόταν να μάθει, να δουν τι θα γίνει με το ποσοστό της υπέρβασης αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ένα αίσιο τέλος όλη η ιστορία.